Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Σαλβαρίνα, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Για όσο ακόμη είστε πρόεδρος της Μακεδονίας, ήθελα να πω, διότι με την ανάληψη των καθηκόντων σας τώρα ως αντιδημάρχου, νομίζω ότι θα υπάρξει μια διάδοχος κατάσταση εκεί. Πολλά ακούγεται για τον κύριο Λάζαρο Ζήση ότι θα πάει στην νέα θέση σας. Θα έχουμε τις αλλαγές στον επόμενο διάστημα. Λοιπόν, όσο αφορά για το Λατομείο. Για να ξεκινήσουμε τώρα, γιατί είναι, είπαμε και νωρίτερα, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και ταλαιπωρημένα θέματα μέχρι και σήμερα από την αρχή της θητείας. Μας πήρε ένα χρόνο ακριβώς, δικαστικές διαμάχες, 1,000 πράγματα. Φτάσαμε να έχουμε δημοπρασία το Σάββατο, στις 9 του μηνός. Με τιμή εκκίνησης πια, κύριε Σαλβαρίνα. Τιμή εκκίνησης 220. 220.000. Ναι. Λοιπόν, δύο ενδιαφερόμενοι. Ναι. Ο ένας δεν είχε όλα τα έγγραφα, τα απαιτούμενα έγγραφα που χρειαζόταν. Ναι. Και κατοχυρώθηκε, φτάσαμε στο ποσό των 240.000 ευρώ. 242 νομίζω. 242, Αν θυμάμαι καλά, ναι. Ναι. Στην Οδομπετών ΑΤΕ. Έτσι λοιπόν, η Οδοπεδόν ΑΤΕ είναι η ανάδοχος του Λατομείου για πόσα χρόνια πια, κύριε Σαλβαρίνα? 20 χρόνια συν 20. 20 συν 20 χρόνια. Ναι. Που σημαίνει ότι κάθε χρόνο η Οδοπεδόν θα δίνει 242.000 στον Δήμο? Στη Μακεδνός, ναι. Στη Μακεδνός. Στη Μακεδνός, ναι. Το ποσό αυτό δεν είναι σταθερό για τα 20 συν 20 χρόνια ή θα μεταβάλλεται, θα αυξάνεται? Σταθερό. Θα είναι σταθερό, θα είναι κάθε χρόνο 242. Ναι. Τα χρήματα αυτά πότε θα δίνονται στη Μακεδνός? Μετά το τέλος της δημοπράτησης, ναι, έχουμε ένα δέλτα σίγμα μέσα στην εβδομάδα, ναι, και ένα χρονικό περιθώριο ενστάσεων. Α, μάλιστα. Και οπότε, μόλις τακτοποιήσουμε αυτά τα θέματα, ναι, λοιπόν, είναι προκαταβολή του ποσού με την υπογραφή της σύμβασης. Άρα λοιπόν, τα χρήματα αυτά θα είναι προκαταβολή. Τα 242 δίνονται στην αρχή, ναι, της, ναι, χρονιάς, ναι, ναι, διαχείρισης, αρχή και όχι στο τέλος της σύμβασης που θα υπογράψουμε. Και ξεκινάμε να αξιοποιήσουμε μια προβληματική εταιρεία με αρνητικό πρόσημο. Και βάζουμε σταθερές βάσεις για το Δήμο Καστοριάς, ώστε να έχουμε από εδώ και πέρα μια εταιρεία τουριστική που θέλουμε να την κάνουμε και να έχει θετικό πρόσημο. Τώρα, κύριε Σαλβαρίνα, επειδή είπατε ότι θα μεσολαβήσει και ένα διάστημα ενστάσεων, ναι, πιστεύετε ότι θα πάμε σε ένα νέο κύκλο ενστάσεων ή πιστεύετε ότι αυτή τη φορά αυτή η διαδικασία ήταν πιο ξεκάθαρη, ναι, ήταν πιο ξεκάθαρη, οπότε δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Άρα πιστεύετε ότι ουσιαστικά, ναι, εδώ έληξε το ζήτημα? Ναι, 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 ναι. Η προσφορά από την άλλη εταιρεία ανοίχτηκε ή δεν συμμετείχε καθόλου? Δεν ανοίχτηκε, γιατί στο φάκελο των δικαιολογητικών, ναι, έλειπε ένα έγγραφο το οποίο δεν μπορούσαμε να προβούμε στο άνοιγμα του φακέλου. Άρα δεν ανοίχτηκε καθόλου άλλος φάκελος της άλλης επιχείρησης. Ναι. Τώρα, 242.000 ευρώ θα πηγαίνουν στην Μακεδνός κάθε χρόνο. Τι θα τα κάνετε αυτά τα λεφτά? Κάνουμε αυτά τα λεφτά? Καταρχήν θα στρώσουμε την εταιρεία. Όλα αυτά τα χρέη των προηγούμενων ετών. Άρα λοιπόν, πρώτο πράγμα, εξοφλάτε ό,τι χρωστάει. Ναι, ναι. Και τα βάζουμε όλα σε μια σειρά, ώστε να γίνει. Πόσα χρωστάει, για θυμίστε μας λίγο. Πόσα χρωστάει, τώρα δεν το θυμάμαι το νούμερο. Περίπου. Χρωστάει γύρω στις 250.000. Άρα τα πρώτα χρήματα θα πάνε ουσιαστικά για να ξοφληθούν οι υποχρεώσεις των παρελθόν, η πρώτη χρονιά ουσιαστικά. Να μπουν σειρά όλα τα πράγματα της εταιρείας. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει τουριστικά, όπως ήδη την έχουμε ξεκινήσει, με το καράβι της, με την αναπαράσταση του λιμνέου οικισμού, με όλα αυτά να μπαίνουν. Άρα λοιπόν η Μακεδνός θα γίνει μια αμιγώς τουριστική επιχείρηση του Δήμου που δεν θα έχει σχέση με κάτι άλλο?
Ναι. Θα είναι αμιγώς τουριστική επιχείρηση. Αυτό. Όσον αφορά την προβολή, τη διαφήμιση, τις δομές που έχει. Όλες τις τουριστικές δομές θα είναι, θα είναι στη Μακεδνός. Mm-hmm. Από εκεί και μετά τώρα, επειδή θα αρχίσουν και τα έργα. Η παρουσία του Δήμου στο Λατομείο ποια θα είναι από εδώ και πέρα? Ή θα είναι μόνο η οδομπετών εκεί πια? Εκεί θα είναι μόνο η οδομπετών. Ο Δήμος θα έχει κάποια παρουσία εκεί? Ο Δήμος, η εταιρεία Μακεδνός, ναι, θα έχει το πρώτο λόγο στο Λατομείο πάλι. Ναι. Με ποια έννοια? Όλη την κατάσταση του τι γίνεται. Ναι. Αυτό. Και οι εργασίες και δηλαδή θα τα έχει η οδομπετών. Από πλευράς προσωπικού μεταφέρει εκεί προσωπικό η οδομπετών πια ή θα πάρουν και άνθρωποι του Δήμου εκεί? Η οδομπετών. Η εταιρεία Μακεδνός θα έχει τον έλεγχο με μεταλλιολόγο και με τοπογράφο, ώστε αν δένουν όλα σωστά, όπως λέει και η διακήρυξη. Όπως λέει και η διακήρυξη. Μάλιστα. Πόσο χρόνο θα πάρει μέχρι την οριστική υπογραφή και μετά το τέλος των εστάσεων? Δηλαδή τώρα είμαστε 11 Απριλίου. Πότε βλέπετε να εγκαθίσταται, αν όλα πάνε καλά, η οδομπετών? Επειδή είναι διάμεσα και το Πάσχα, πιστεύω αρχές Μαΐου ότι θα καταβληθεί και το ποσό και η υπογραφή της σύμβασης. Αρχές Μαΐου, μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν. Αυτό το χρόνο εκτιμώ εγώ ότι θα χρειαστεί για να πάμε στις τελικές υπογραφές. Ναι. Τώρα, πιστεύετε ότι, γιατί είπαμε ότι ταλαιπωρήθηκαν όλοι με τον ένα χρόνο και στα δικαστήρια, πολλές ενστάσεις, πολλές... Εάν από εδώ και πέρα, αυτό βλέπω τώρα, ρωτάνε όλοι, αν είναι οριστικό, αν είναι τελικό, αυτό λέει και ο κύριος Αλβαρίνας, πιστεύουμε ότι θα είναι το τελικό, δεν... Πιστεύουμε θα είναι το τελικό. Δεν νομίζω, δεν βλέπω ήταν κάτι. Ήταν μια ξεκάθαρη διαδικασία δημοπράτησης, οπότε ευελπιστούμε και εμείς να τελειώνουμε με αυτό το ζήτημα. Ένα χρόνο μας τυράννησε αρκετά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάποιο άλλο εμπόδιο. Ναι. Από πλευράς αδειών τώρα, γιατί έρχονται και τέτοια μηνύματα. Ναι. Αν όλα αυτά, γιατί είχαμε μιλήσει για κάποια στιγμή και για την αδειοδότηση. Και για τις άδειες, το είχαμε ξανασυζητήσει αυτά. Και αν γίνονται περιβαλλοντολογικές αποκαταστάσεις, μας ρωτάνε εδώ, τι θα γίνεται και με αυτά τα ζητήματα από εδώ και πέρα και ποιος θα αναλαμβάνει και αυτά? Αυτές οι άδειες υπάρχουν, έχουν βγει από τη μεριά του Δήμου, από τη Μακεδνός. Ναι. Ωραία. Το Λατομείο έχει τα πάντα. Ναι. Ωραία. Η περιβαλλοντολογική μελέτη ισχύει για το Λατομείο, οπότε ο ανάδοχος θα το πάρει με έτοιμες τις μελέτες. Ωραία. Τις αποκαταστάσεις περιβαλλοντολογικές ποιος θα τις κάνει, κύριε Ο ανάδοχος. Άρα λοιπόν και οι περιβαλλοντολογικές αποκαταστάσεις είναι στις υποχρεώσεις της οδομπετών πια. Της λειτουργίας της οδομπετών, ναι. Όπως θα λειτουργεί το Λατομείο, έτσι θα είναι και αυτά. Μάλιστα. Τι καθεστώς θα έχουν κοινότητες όπως το Μαυροχώρι και τα λοιπά, που είχαν ευνοϊκό καθεστώς γύρω από το Λατομείο, με δωρεάν υλικό και τα λοιπά? Πώς θα λειτουργεί, ενώ τώρα θα το έχει ένας ιδιώτης, λοιπόν, κύριε Σαλβαρίνα? Όπως είχαμε αναφέρει και στην προκήρυξη, ένα ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού θα είναι από το Μαυροχώρι, ναι, από την ευρύτερη περιοχή εκεί. Ναι. Ο Δήμος Καστοριάς κερδίζει υλικά σε κάποιους τόνους, παραχώρηση δηλαδή από την οδομπετών προς το Δήμο Καστοριάς. Αυτά είναι τα ωφέλη δηλαδή στην ουσία που είχαμε με τη δημοπράτηση. Άρα και το Μαυροχώρι θα έχει τα προνόμια που είχε μέχρι τώρα, αυτό λέτε? Ο Δήμος Καστοριάς γενικότερα τώρα. Δεν ο Δήμος Καστοριάς. Ναι, ο Δήμος Καστοριάς. Και ό,τι υλικό θελήσει ο Δήμος Καστοριάς είναι δωρεάν από το Λατομείο αυτό? Έχει συγκεκριμένες ποσότητες, τώρα δεν τις θυμάμαι απ' έξω, οι οποίες θα είναι δωρεάν, δωρεάν προς το Δήμο Καστοριάς. Ναι. Μάλιστα. Για να καλύψει τις ανάγκες του και ο Δήμος. Το προσωπικό θα είναι από το πρώην Δήμο Μακεδνών. Πέρα από τις ενστάσεις που είχε η άλλη εταιρεία που, με ασφαλιστικά μέτρα και τα λοιπά, υπήρξαν και ενστάσεις και ασφαλιστικά μέτρα και από την αντιπολίτευση του Δήμου της Καστοριάς. Πιστεύετε ότι τώρα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια θα τους ρωτήσουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά, αλλά πιστεύετε ότι θα υπάρξει συνέχεια και από την αντιπολίτευση του Δήμου Καστοριάς τώρα που καταλήξαμε εδώ ή όχι? Ναι, νομίζω πως όχι. Συζητήσατε μαζί τους? Όχι, δεν έχουμε. Εγώ προσωπικά δεν έχω μιλήσει με κάποιον, αλλά
Στην προκειμένη δημοπράτηση τηρήθηκαν όλα κατά γράμμα του νόμου, οπότε δεν νομίζω να μπορεί να μπει κάποιο εμπόδιο άλλο. Άρα λέτε ότι ούτε από την εταιρεία πιστεύετε ότι θα έχετε κάποιος... Ναι. Μάλιστα. Ούτε από την αντιπολίτευση θα έχετε κάποια ένσταση ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Από το Μαυροχώρι μας ρωτάνε εδώ ποιος θα είναι υπεύθυνος. Από το Μαυροχώρι. Από το Μαυροχώρι. Δεν την κατάλαβα την ερώτηση. Κι εγώ για να πω την αλήθεια. Τώρα πια δεν ουσιαστικά είναι στα χέρια ιδιωτών το λατομείο. Δεν θα υπάρχει κάποιος υπεύθυνος. Στα χέρια της Μακεδνός το λατομείο. Ναι. Οπότε η Μακεδνός, το Προεδρείο της Μακεδνός και το ΔΣ της Μακεδνός. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι υπεύθυνη. Κύριε Σαββαρίνη, νομίζω ότι συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Και εγώ νομίζω ότι όλα πήγαν καλά μέχρι στιγμής. Να δούμε και αυτή την περίοδο που θα... τυχόν ενστάσεων που θα, εάν προκύψουν. Ναι. Έτσι. Και πιστεύω ότι είμαστε κοντά στην υπογραφή της σύμβασης. Και κυρίως να είμαστε κοντά και σε έργα, γιατί αυτό... πρέπει να δουλέψουμε. Τα έργα όλα στηρίζονται πάνω σε αυτό το κομμάτι πλέον. Ειδικά τα δύο μεγάλα που φαίνεται ότι ξεκινούν φέτος, δηλαδή τον Μάιο, Ιούνιο, το Μάιο μάλλον, καλύτερα το αέριο, και τον Αύγουστο, όπως δείχνουν τα πράγματα, η σύρεγγα της κλεισούρας. Θα είναι τα δύο. Οπότε μεγάλα και που τα δύο πιστεύω ότι θα έρθουν την ίδια χρονική στιγμή. Για να δούμε, για να δούμε πραγματικά. Για να δούμε. Ας ελπίσουμε να τελειώσουν όλα καλώς. Ρωτάνε το κάνουν πιο διευκρινιστικό. Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την Μακεδνός. Αν εννοείται ποιος θα είναι στην θέση του Προέδρου, όπως είναι τώρα και ο Σαλβαρίνης που αποχωρεί. Θα είναι ο κύριος Λάζαρος Ζήσης. Εκτός συνταρακτικού απρόπτου θα είναι ο κύριος Λάζαρος Ζήσης, ο νέος πρόεδρος της Μακεδνός. Λοιπόν, ο οποίος θα διαχειριστεί και όλα τα υπόλοιπα φυσικά από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι η δουλειά του κύριου Σαλβαρίνα κάπου εδώ τελειώνει. Θα είμαι πάντα στο ΔΣ για οτιδήποτε πληροφορίες, βοήθεια, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Και ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε ακόμα προς τη Μακεδνός. Θα είμαστε εδώ. Ωραία. Κύριε Σαλβαρίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και για με την θέση και την ιδιότητα που είχατε μέχρι και σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.